Αυτή η αλυσίδα εικόνων δείχνει πώς διαμορφώνεται η κατάσταση αναφορικά με τα τέλη κυκλοφορίας. Καθημερινά λοιπόν όλο και περισσότεροι οδηγοί αντικρίζουν τη λυπητερή στο σπίτι τους και το αποτέλεσμα αναγκάζει πολλούς να πάνε με τις πινακίδες αναχείρα στις εφορίες. Βλέπετε, τα φετινά τέλη είναι αυξημένα κατά 10% ή αν προτιμάτε μέχρι 120 ευρώ σε σχέση με πέρυσι, την ώρα που οι μισθοί μειώνονται, η ανεργία βρίσκεται στα ύψη και τα πάντα γύρω μας ακριβαίνουν. Πολλά αυξάνονται. Οι μισθοί πέφτουνε, οι συντάξεις πέφτουνε. Δεν μπορώ να κάνω κι αλλιώς. Θα τα πληρώσω. Κάπως έτσι, οι κούτες της εφορίας γεμίζουν από πινακίδες κυκλοφορίας και καθημερινά παρατηρούνται όλο και μεγαλύτερες ουρές. Αν τώρα σκέφτεστε και εσείς να κινητοποιήσετε το αυτοκίνητό σας για να γλιτώσετε τα τέλη, προσέξτε. Όπως μας εξηγεί ο φοροτεχνικός Βαγγέλης Αμπελιώτης, εάν κάποιος θέλει να καταθέσει τις πινακίδες του, θα πρέπει να μην έχει καμία οφειλή σε σχέση με το αυτοκίνητό του. Αν έχει, θα πρέπει πρώτα να γίνει εξόφληση. Ακούστε. Για να καταθέσει κάποιος τις πινακίδες, πρέπει να έχει εξοφλήσει τα τέλη κυκλοφορίας, να μην οφείλει τέλη κυκλοφορίας, να μην έχει κάποια παράβαση ή κάποιο χρέος το οποίο είναι στο αυτοκίνητό του γενικότερα. Πάμε να δούμε τώρα τι θα πληρώσουν εκείνοι που δεν θα καταθέσουν τις πινακίδες. Εάν το όχημά σας ταξινομήθηκε μέχρι τις 31 Οκτωβρίου του 2010, το αποτέλεσμα προσδιορίζεται ανάλογα με τα κυβικά. Βλέπετε λοιπόν. Μέχρι 300 κυβικά το τέλος είναι 22 ευρώ. Μέχρι 785, 55 ευρώ και όσο πάμε ανεβαίνουμε. Από 786 έως 1071 κυβικά το τέλος είναι 120 ευρώ. 135 ευρώ πληρώνουν οι ιδιοκτήτες οχημάτων από 1072 έως 1357 κυβικά και στην επόμενη κατηγορία το τέλος είναι 240 ευρώ. Όσοι έχουν αυτοκίνητο από 1549 έως 1738 κυβικών θα πληρώσουν 265 ευρώ. Από 1739 έως 1928 κυβικά 300 ευρώ. Από 1929 έως 2357 κυβικά το τέλος είναι 660 ευρώ. Και από εκεί και πάνω υπάρχουν άλλες τρεις κατηγορίες. 880 ευρώ για οχήματα μέχρι 3.000 κυβικά, 1.100 ευρώ μέχρι τα 4.000 κυβικά και 1.320 ευρώ για οχήματα ακόμη μεγαλύτερου κυβισμού. Εντάξει, όσο μπορούμε και εμείς κάνουμε κάποιες οικονομίες για να τα αγοράσουμε και αυτά. 30 ευρώ, πάνω κακώς, 30 ευρώ κάτω έπρεπε να ήταν. Θα τα βρούμε και αυτή τη φορά. Αλλά από το χρόνο και τα επόμενα φορές θα δούμε τι θα κάνουμε. Αν τώρα το αυτοκίνητό σας ταξινομήθηκε για πρώτη φορά στην Ελλάδα από την 1η Νοεμβρίου του 2010 και μετά, τα τέλη υπολογίζονται σύμφωνα με τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα. Το αποτέλεσμα πολλαπλασιάζεται με τον αντίστοιχο συντελεστή. Για παράδειγμα, ένα επιβατικό αυτοκίνητο με εκπομπές 150 γραμμαρίων διοξιδίου του άνθρακα ανά χιλιόμετρο καταβάλει τέλη κυκλοφορίας 255 ευρώ, αφού πολλαπλασιάζεται με συντελεστή 1,70. Δεν σε φέρε, αφού δεν υπάρχει αυτό, δεν υπάρχει δουλειά, δεν υπάρχουν λεφτά. Έτσι έχουν τα πράγματα με τα τέλη ακινήτων. Οι περισσότεροι ψάχνουν χρήματα και κάνουν υπολογισμούς για να πληρώσουν, και άλλοι σπέβδουν στις εφορίες για να αφήσουν την πινακίδα τους.